Πάμε και στη Στεφανία Τζακώστα τώρα, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εκεί συνεχίζεται η δίκη του Ζακ Κωστόπουλου και ξεκίνησαν με τις απολογίες των κατηγορημένων σήμερα του Κοσματοπόλη. Στεφανία, καλησπέρα. Ακριβώς, Μάριον. Πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, ο 77χρονος Κοσματοπόλης παρουσίασε τη δικιά του εκδοχή για το τι συνέβη εντός και εκτός του καταστήματός του το Σεπτέμβριο του 2018, όταν ο 33χρονος τότε Ζακ Κωστόπουλος μπήκε στο κατάστημά του στον πεζόδρομο της οδού Γλαδστόνος στην Ομόνια. Αναφερόμενος λοιπόν στα χτυπήματα που έδωσε στο Ζακ εκείνη τη μέρα, ο Κοσματοπόλης είπε ότι δεν ήταν σοβαρά, μάλιστα χαρακτήρισε εξόφαλτσες τις κλωτσιές που έδινε στο κεφάλι του. Όταν μιλούσε για τον Ζακ, τον ανέφερε ως ο δράστης. Μετά ακολούθησε η απολογία του Μεσίτη, ο οποίος είπε στο δικαστήριο ότι λειτουργήσε ενστικτοδός. Ακολούθησε στη συνέχεια η απολογία του ενός αστυνομικού και των δύο αστυνομικών. Ένας εξ αυτών μίλησε, είπε ότι ο Ζακ, την ώρα που κοίτονταν εμόφυρτο στο πεζόδρομο, απείλησε τον διασώστη με ένα γυαλί, ενώ ρωτούσαν πώς ήταν δυνατόν την ώρα που έβλεπαν να εχάνει τόσο πολύ αίμα να έχει αυτή τη δύναμη. Ναι. Να πούμε ότι η δίκη διεκόπηγε τις 4 Απριλίου. Και να θυμίσουμε, Μάριον, ότι και οι 6 κατηγορούμενοι έχουν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη. Στεφανία, σε ευχαριστώ πολύ.